Όποιος άνθρωπος βάζει τον εαυτό του στη θέση του φυλακισμένου, του πονεμένου, του δακρυσμένου, του αρρώστου, αυτός προσφέρει τη μεγαλύτερη θυσία και προσφέρει τη μεγαλύτερη αγάπη. Γιατί η μεγαλύτερη αγάπη είναι να θυσιαστείς για τον συνάνθρωπό σου, όπως έκανε ο Χριστός για μας. Αυτός που αγαπάει πραγματικά, αγωνίζεται για να παλύνει τον πόνο και τη δυσκολία του συνανθρώπου του. «Δεν έχω τίποτα καλό πάνω μου. Είμαι ένα σκουλίκι. Το μόνο που προσπαθώ και παρακαλώ το Θεό νοερός και με τα δακρύων είναι να μου χαρίσει αγάπη. Αγάπη τέτοια, όπως αυτός αγαπά τους ανθρώπους, ώστε αυτή η αγάπη να με βοηθήσει με τη χάρη του Θεού να βοηθήσω τους ανθρώπους. Σήμερα τίποτα άλλο δεν οικοδομεί στους ανθρώπους, παρά μόνο ειλικρινής και αγνή αγάπη. Από αγάπη έχουν ανάγκη οι άνθρωποι. Όλος ο κόσμος για αγάπη μιλάει, αλλά η αγάπη των περισσότερων ανθρώπων είναι νοθευμένη. Έχει πολλά και ποικίλα μικρόβια η αγάπη τους. Μόνο η χάρη του Θεού δημιουργεί και δίνει αγάπη κατά Θεό. Γι' αυτό να παρακαλούμε το Θεό να μας δώσει τέτοια αγάπη. Θέλεις να δεις αν έχεις αγάπη για τον πλησίον? Αν βλέπεις ότι έχεις την ανάγκη να προσευχηθείς για αυτόν και δεν έχεις την τάση να τον κρίνεις, τότε έχεις πραγματική αγάπη για αυτόν. Λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι όταν σε επισκεφτεί ο άνθρωπος που εσύ γνωρίζεις ότι έχει πει πολλά άσχημα πράγματα για σένα, μην τον δείξεις πρόσωπο σκυθροπό ή ότι κάτι γνωρίζεις. Να το δεχτείς τόσο όμορφα, τόσο καλά, σαν να σε τίμιζε και σε εγκομίασε τους ανθρώπους. Αυτή η συμπεριφορά εκφράζει πολλή πνευματικότητα και εφαρμογή του Ευαγγελικού Πνεύματος. Αγάπη δεν είναι τι δίνεις, αλλά πώς το δίνεις. Αγάπη δεν είναι το άπλωμα του χεριού μας, αλλά το δώσιμο της καρδιάς μας. Και η αγάπη είναι διάκριση, και διάκριση είναι τέχνη. Εάν δεν ξέρεις την τέχνη της αγάπης, δεν ξέρεις να αγαπάς. Αγάπη που δεν έχει στοιχεία σωτηρίας είναι πλάνη του διαβόλου. Θέλεις να δεις αν αγαπάς τον Θεό? Θα το δεις από το πόσο αγαπάς τον πλησίον σου. Όχι να τον αγαπάς όταν σε αγαπά και σε βοηθάει, αλλά όταν ο πλησίος σου δεν σου φέρεται καλά. Το έλεος και την συγγνώμη θα τη λάβουμε από τον Θεό, όταν σπείρουμε και εμείς έλεος και συγγνώμη στον συνάνθρωπό μας. Και άμα σώσουμε έναν άνθρωπο, φέρνοντάς τον στο Θεό, θα καλύψουμε πλήθος αμαρτιών που έχουμε κάνει. Επομένως η ωφέλεια και ο μισθός θα είναι πολύ μεγάλος. Χώρια που η σωσμένη αυτή ψυχή θα προσεύχεται στον Παράδεισο για μας.